οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 16 Μαΐου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ, αυτή την ώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας. Μπορείτε φυσικά πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας πρωτοδικών σερών τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του Ιρακινού, ο οποίος κατηγορείται για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος της 16χρονης κόρης του σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο χώρο του πρώην Κέγε της Έρες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας πρωτοδικών σερών, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του υπήκοου Ιράκ, ο οποίος κατηγορείται για έγκλημα κατά της γεννητήσας ελευθερίας σε βάρος 16χρονης κόρης του, σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στον χώρο του πρώην Κέγε στις Έρες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή ανέφερε σχετικά το περιστατικό σε κοινωνική λειτουργό του κέντρου φιλοξενίας. Στη συνέχεια φέρεται να μεταφέρθηκε και στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρόκειται για τον υπήκο Ιράκ Ιαμά Νουιέφ του Φεϊσέλ και της Γκόλη, γεννηθέντα 28 Μαρτίου του 1969. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, η οποία έχει ισχύ έως την 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολλασμό των παραπάνω δικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2321-090-918 και 2321-090-805 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας, σημειώνοντας ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Δυνατότητες που βάσει στους δανειολήπτες του ΣΟΕΚ αλλά και στους ιδιοκτήτες εργατικών κατοικιών που ήταν όμεροι, ανέλησε χθες σε εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Σερών ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Μάριος Μουζάλας. Για τις δυνατότητες που δίνουν οι υπουργικές αποφάσεις στους δανειολήπτες του ΤΕΟΣ ΟΕΚ αλλά και στους ιδιοκτήτες εργατικών κατοικιών που ήταν όμοιροι, αναφέρθηκε με δηλώσεις του από τις ΕΡΕΣ ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Μάριος Μουζάλας. Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Σερών, ο κ. Μουζάλας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τους δανειολήπτες του ΤΕΟΣ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και σημείωσε πως οι 82.000 δανειολήπτες που πήραν δάνειο από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ, το 70,3% έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκοι περιμερίας που έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια υπουργική απόφραση η οποία παίρνεται στα πλαίσια του να λύσουμε τα προβλήματα που παραλάβαμε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που καταργήθηκε το 2012 και άφησε τους δικαιούχους του με πολλά προβλήματα. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ, από το κουμπαρά του ΟΕΚ δηλαδή, και αφορά 82.000 δανειολήπτες σε όλη την χώρα, εκ των οποίων το 73% είναι με οφειλές, με τόκους υπερημερίας που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια και ξεπερνά και το 50% των οφειλών που έχουν. Άρα η κατάσταση ήταν αδιέξοδη και για τους ανθρώπους. Να σας πω ότι το 16-17 ο οργανισμός εισέπραξε αποδόσεις δανείων 54 εκατομμύρια, εκ των οποίων και δημιουργήθηκαν καινούργια χρέη 48 εκατομμύρια. Άρα αυτό αποδεικνύει το αδιέξοδο της κατάστασης. Με αυτή λοιπόν την υπουργική απόφαση δημιουργούμε συνθήκες ώστε ο κάθε ένας δανειολήπτης να μπορέσει με αξιοπρέπεια και με όρους αντίστοιχους της οικονομικής του και της οικογενειακής του κατάστασης να ξοφλήσει το δάνειό του και να πάρει την ιδιοκτησία του σπιτιού του. Γίνεται αυτή η εκδήλωση ώστε να ενημερωθούν οι σειραίοι πώς θα πορευτούν και πώς θα διαχειριστούν τα δάνειά τους μέσω ΕΚ. Θεωρούμε ότι ήταν η υποχρέωσή μας απέναντι σε όλους τους ωραίους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μουζάλας αναφέρθηκε και στην κατηγορία των δανειοληπτών, οι οποίοι πήραν δάνεια από τις τράπεζες και ο ΤΕΟΣ ΟΕΚ
επιδοτούσε το επιτόκιο του δανείου, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια να βρεθούν αναλυτικά τα στοιχεία όλων αυτών των ανθρώπων σε συνεργασία με τις τράπεζες. Η ομάδα αυτή, η οποία δεν είναι μικρή, που έχει πάρει επιδοτούμενα δάνεια, είναι γύρω στις 50.000 κόσμος. Σκεφτείτε ότι κάναμε 2,5 μήνες να ανακτήσουμε τα στοιχεία από τις τράπεζες. Δεν υπήρχαν τα στοιχεία. Δηλαδή ο ΤΕΟΣ ΟΕΚ δεν παρέδωσε στοιχεία πόσους είχε στείλει στις τράπεζες να δανειστούν, πού βρίσκεται το δάνειό τους, τι οφειλές έχουν, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο καθένας μόνος του, νομίζω. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι όλο αυτό το σύστημα που παρουσιαζόταν σαν κοινωνική παροχή στα πλαίσια της εργατικής αλληλεγγύης. Το μόνο πιστεύω εγώ που κατόρθωσε είναι να εμπλέξει ήδη με τις δύο πρώτες αποφάσεις οικιστές και δάνεια, μιλάμε για 120.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στοιχειωδώς ικανοποιημένοι. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς ικανοποιημένους. Εμείς βρήκαμε 120.000 υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Άρα λοιπόν αυτό που παρουσιαζόταν σαν κοινωνικό έργο ήταν ένα παιχνίδι, ένας τρόπος πολιτικής πελατείας, δημιουργίας συνθήκων πολιτικής ομοιρίας. Εγώ λέω χαρακτηριστικά ότι το παιχνίδι πεζόταν «εγώ δεν πληρώνω, εσύ δεν με ενοχλείς και εγώ σε ψηφίζω». Αυτό ήταν που πεζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Στο σημείο αυτό, κύριε Σεκίνα, να καλησπέρισουμε τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ Σερών, να πούμε δύο λόγια για τη διαμαρτυρία που διοργανώνει συνταξιούχοι έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Διοργανώνεται διαμαρτυρία έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κινητοποίηση μεγάλη χθες, όχι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είχαμε κινητοποίηση μεγάλη. Δεν σας ακούω, αν θέλετε να μην κινήσετε λίγο, γιατί δεν σας ακούω, σας χάνω. Ναι, θα με ακούσετε τώρα, γιατί... Δεν σας ακούω, ναι. Ναι. Λοιπόν, είχαμε διαμαρτυρία μεγάλη για να μην εφαρμοστούν οι θανατηφόρες διατάξεις του νόμου 4387, γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, που αν εφαρμοστούν αυτές θα έρθουν και θα τσακίσουν κυριολεκτικά τη ζωή μας. Κοιτάξτε, δεν κυβερνάει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν κυβερνούν οι δικαστές, κυβερνούν οι κυβερνήσεις. Και εμείς εκεί στρέφουμε την προσοχή μας, εμείς εκεί στρέφουμε τους αγώνες μας, εμείς προς εκείνη την κατεύθυνση παλεύουμε και θα αντιπαλέψουμε φυσικά με συνέχιση των κινητοποιήσεών μας όλη την επόμενη περίοδο με ένταση των αγώνων για να μην εφαρμοστούν, οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, για να μην εφαρμοστεί πραγματικά αυτή η λέλαπα που έρχεται και θα μας αφαιρέσει 3 με 4 συντάξεις. Κύριε Κουμπούρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει πολλές φορές νόμους εξωσυνταγματικούς, να το πούμε έτσι απλά. Ωστόσο, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση, να μην είμαστε άδικοι, καμία κυβέρνηση δεν ακούει τις αποφάσεις των δικαστών. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω. Δεν είναι κακό να βγαίνουν μερικές αποφάσεις από τη δικαιοσύνη καλές. Αλλά και οι δικαστές δικάζουν με βάση τους νόμους. Οι νόμοι ψηφίζονται βέβαια στη Βουλή από τα κόμματα εκείνα που τους ψηφίζουν. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω ότι παρά ορισμένες αποφάσεις βγήκαν θετικές, αυτές ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Και δεν εφαρμόστηκαν με ευθύνη των κυβερνήσεων, που τις κατάργησε κυριολεκτικά, δηλαδή τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας τις κατάργησαν. Τώρα ήρθαν και βγήκε μία απόφαση ότι είναι συνταγματική. Την προκειμένη περίπτωση και στις προηγούμενες η ουσία δεν αλλάζει για μας. Δηλαδή ουσιαστικά οι νόμοι έχουν ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν άσχετα αν οι νόμοι είναι ή δεν είναι συνταγματικοί ή είναι, ας πούμε, ανάλογα με το πώς τους βγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν είναι θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί να βγάλει μια απόφαση. Εξάλλου να σας πω, καμία μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του λαού, δεν δόθηκε με απόφαση δικαστική. Αυτά κερδίθηκαν, όπως ξέρετε, με αγώνες. Και με αγώνες εμείς θέλουμε να εμποδίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι, αλλά έτσι όπως έχει φτάσει αυτή η κατάσταση, όπως πολύ καλά το λέτε, πραγματικά πρόκειται για κατάσταση αχαρακτήριστη. Πώς να σηκωθεί άλλος από τις Έλλες, ας πούμε, από την Κομωτινή, από τα Γιάννενα, που θέλει να κατέβει στην Αθήνα να διαμαρτυρηθεί? Ούτε αυτό το μπορεί. Ξέρετε, εμείς έχουμε σε όλη την Ελλάδα κινητοποιήσεις και στις Έλλες έγινε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα θα γίνει στην Καβάλα, θα γίνει σε όλη την Ελλάδα κινητοποιήσεις και κάνουμε και πανελλαδικές. Το ζήτημα είναι να βγουν οι συνταξιούχοι στον δρόμο, να πιστέψουν στον αγώνα τους, να νικήσουν το φόβο και τη λογική του δεν γίνεται τίποτα, να νικήσουν πραγματικά την αδιαφορία και να πιστέψουν ότι αν είναι να υπερασπίσουν τη σύνταξή τους, θα την υπερασπίσουν βγαίνοντας στον δρόμο και μετρώντας τους στον δρόμο. Θέλεις τη σύνταξή σου? Ναι. Τη ζητάς? Πού τη ζητάς? Στο καναπέ, στο καφενείο? Δεν μπορεί να λυθούν έτσι τα προβλήματα. Πρέπει να λυθούν λοιπόν με την οργάνωση, με τον αγώνα, με τους συνταξιούχους να γράφονται στα σωματεία τους, να παίρνουν μέρος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αυτός είναι δρόμος δοκιμασμένος. Πόσο συνταξιούχος πραγματικά να μείνει απογοητευμένος, όταν είχαμε δύο μεγάλα συλλαλητήρια για εθνικό θέμα, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Προχωράει κανονικά σε αυτό που έχει στο μυαλό της, χωρίς να παίρνει υπόψη αυτά που πρωτοφώναξε ο λαός. Να μην πάμε και στο δημοψήφισμα που άλλα ψηφίστηκαν και άλλα εφαρμόστηκαν. Άρα πόσο ο κόσμος να μην απογοητεύεται, δηλαδή πού να έχει ελπίδα? Ναι. Εμείς μιλάμε για οργανωμένο αγώνα, για συνεχή αγώνα, για μεγάλη προσπάθεια και όχι για κάποιες φιέστες, αν θέλετε, που έχουν ένα πρόσχερο χαρακτήρα, που αυτές, όπως είπατε κι εσείς, η κυβέρνηση τις χειρίζεται και τις διαχειρίζεται. Δηλαδή, αγώνας οργανωμένος που να ξέρουμε τι αιτήματα βάζουμε, που τα διεκδικούμε, που τα παλεύουμε, που είναι δίκαια και είναι δίκαια γιατί είναι, ας πούμε, αν θέλετε, από τις δικές μας κρατήσεις, είναι από τις δικές μας συντάξεις που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και δεν τις χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Μάλιστα. Ωστόσο, είχαμε και την παρέτηση του κ. Σακελαρίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, τώρα λίγο πριν βγει στη σύνταξή του, από ό,τι κατάλαβα, τις δηλώσεις του κ. Σακελαρίου. Εντάξει, έκανε τις παρατηρήσεις του κτλ. Είναι ζήτημα, ο ίδιος δήλωσε γιατί παρετείται. Ωστόσο όμως τα προβλήματα παραμένουν. Θα είναι κάποιος άλλος κ. Σακελαρίου αύριο και όπως σας είπα, τα Συμβούλια Επικρατείας και οι δικαστές και η δικαιοσύνη δικάζει με τους νόμους, οι οποίοι είναι αντιλαϊκοί νόμοι. Εμείς εκεί στρέφουμε την προσοχή μας και εκεί παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε και να αποκρούσουμε τις αντιλαϊκές ανταργατικές πολιτικές, τις αντισυνταξιωτικές πολιτικές που έχουν τσαλακώσει κυριολεκτικά, έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Άρα κύριε Κουμπούρη, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, και όποιος είπε ότι δεν συνεχίζεται έχει παρατηθεί. Και αυτός δεν συμβάλλει, αν θέλετε, στο να υπερασπίσει τη σύνταξή του, τα δικαιώματά του και τα δικαιώματα των παιδιών του. Ο αγώνας συνεχίζεται και πρέπει να ενταθεί με μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια, αριθμού, συμμετοχή κτλ. Εάν οι συνταξιούχοι πιστέψουν και βγουν στον δρόμο να αντιπαλέψουν αυτές τις πολιτικές, τότε τα μέτρα πραγματικά δεν θα περάσουν. Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Να έχετε καλή δύναμη. Δεν ξέρω πώς θα εντατικοποιήσετε τους αγώνες σας ακόμα, αφού ούτε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας απ' έξω καταλαβαίνουν κάτι οι κυβερνώντες. Μακάρι να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας, με τους φοιτητές να προσέρχονται για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, ζητώντας καλύτερες συνθήκες φοίτησης. Στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας της Έρες, 2 ήταν οι παρατάξεις που ζητούσαν την ψήφο των φοιτητών: η Δάπνο Δοφουκού, η οποία πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, και η Πανσπουδαστική, η οποία πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από τις 7 το πρωί είναι σε εξέλιξη οι εκλογές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας, με τους φοιτητές να καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, ζητώντας τις καλύτερες συνθήκες φοιτησης. Οι φοιτητές ψήφισαν στις σχολές τους έως τις 7 το απόγευμα, έχοντας μαζί τους το φοιτητικό τους πάσο. Οι παρατάξεις που πανελλαδικά κατέθεσαν υποψηφιότητες είναι η Δάπνο Δοφουκού, η Πανελλαδική Κίνηση Σπουδαστών, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, η Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία και το μπλόκο ριζοσπαστικής αριστεράς. Στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας της Έρες, 2 είναι οι παρατάξεις που ζήτησαν ψήφο των φοιτητών: η Δάπνο Δοφουκού και η Πανσπουδαστική. Εφόσον πάρουμε μια μεγαλύτερη δύναμη από την περσινή, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε φωνή μέσα στα όργανα της διοίκησης, θα προσπαθήσουμε
να μετεξελίξουμε τα ΤΕΗ μας σε τεχνολογικά πανεπιστήμια, να έχουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που μας αρμόζουν. Να υπάρξει μια αξιολόγηση καθηγητών, που αυτή η αξιολόγηση πλέον δεν γίνεται. Δίνουν ένα χαρτί στο φοιτητή και τον κοροϊδεύουν. Λένε ότι κάνουν μια αξιολόγηση, αλλά αυτά τα χαρτιά δεν τα βλέπει κανείς. Πρέπει να καλεστεί μια επιτροπή να ελέγχει αυτά τα χαρτιά, να βγάζει ένα πόρισμα. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν κυρώσεις στους καθηγητές, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτό που πρέπει. Το ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ αρχικά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα να αλλάξουν ριζικά. Δηλαδή, εμείς ζητάμε εστίες, ζητάμε δωρεάν μεταφορά, δωρεάν σύντηση για όλους. Διευκόλυνση γενικότερα τη ζωή των φοιτητών και όχι μόνο των απλών φοιτητών και εργαζόμενων και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει περιμένοντας σωτήρες. Εμείς λέμε ότι η κατάσταση για να αλλάξει πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και μόνο με συμμετοχή σε όλα αυτά τα οποία είπα και πριν μπορεί να αλλάξει. Πράγμα το οποίο καλλιεργούν ότι δεν γίνεται έτσι. Γίνεται μόνο ψηφίζοντας σήμερα και κάνοντας τίποτα άλλο. Αυτά. Οι στόχοι μας είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς και να οργανώσουμε το σύλλογο ουσιαστικά. Σήμερα είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι γίνονται μαθήματα, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχε κατακτήσει το φοιτητικό κίνημα αυτό το πράγμα για να υπάρχει συνδικαλιστική δράση χωρίς εμπόδια και όχι μόνο. Αυτοί το κάνουν και στο όνομα της αποχής, για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και πάει λέγοντας. Πράγμα που έτσι δεν μπορούν να το χτυπήσουν αυτό, γιατί ουσιαστικά χτυπάνε την αποχή, άμα καταφέρουν να τη χτυπήσουν όπως προσπαθούν μόνο σήμερα, γιατί η αποχή δεν εκφράζεται μόνο στους ψήφους, αλλά εκφράζεται και στις γενικές συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις και σε όλα αυτά. Ο μόνος τρόπος αυτός είναι να οργανώσουμε το σύλλογο και να έχουμε διεκδικήσεις. Το σημαντικό σήμερα είναι ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα συμμετοχής και στη διοίκηση του Ιδρύματος και στη συνελεύση των τμήματων, ότι ο Σύλλογος Φοιτητών δεν θα πέσει κι άλλο. Θα προσπαθήσει να δώσει μια μεγαλύτερη δύναμη να μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Να μην υπάρχουν καθηγητές που να απαξιώνουν πολλά προβλήματα όπως η εμβόλυμη ξαστική, όπως δεύτερες ευκαιρίες στα εργαστήρια που υπάρχουν σε τμήματα ΣΥΣΤΕΦ. Αλυσίδες υπάρχουν ακόμα σε τμήματα και μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα που λόγω της απαξίας κάποιων φοιτητών να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα που μπορούμε περισσότερο. Πιστεύω φέτος ότι μετά το πέρας των εκλογών σε 12 ώρες από τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και θα μπορέσουμε να βγάλουμε πολλές από τις προτάσεις μας και από αύριο κιόλας στη φόρα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με το κατάλληλο τρόπο. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η είδηση για το νέο χαράτσι 2% σε κινητά και ταμπλέτες που επιβάλλει η κυβέρνηση. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή σε άσχετο νομοσχέδιο. Πρόκειται για επιβάρυνση που επιβάλλεται στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στις ταμπλέτες, στους υπολογιστές κάθε τύπου, αλλά και σε μέσα αποθήκευσης όπως σκληρή δίσκη και στικάκια, το οποίο θα επιβαρύνει τους καταναλωτές με περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σφοδρές αντιδράσεις σε φορείς, πολίτες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί η είδηση για νέο χαράτσι σε κινητά και τάμπλετς, αλλά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο επιβάλλει η κυβέρνηση. Αλλά φταίει η κυβέρνηση που τους αφήνει ασύνδετους, ενώ θα έπρεπε να τους φορολογήσει. Του κόσμου τους φόρους βάλαν. Χάθηκε κι ένας για αυτή την περίπτωση. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, σε άσχετο νομοσχέδιο. Πρόκειται για επιβάρυνση 2% που θα επιβάλλεται στα έξυπνα κινητά, τηλέφωνα, τα τάμπλετς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε τύπου, φορητή επιτραπέζι, αλλά και σε μέσα αποθήκευσης όπως σκληρή δίσκη και στικάκια, υπέρ των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων και ουσιαστικά υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τους καταναλωτές με περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντάξει, είναι σύνηθες φαινόμενο της σημερινής κυβέρνησης να βάζει φόρους από εκεί που μπορεί να τα πάρει. Λογικό το βρίσκω, κάπου θα έβρισκε ένα νέο τρόπο να μαζέψει έξτρα εισοδήματα για να κάνει τη δουλειά της. Ναι, εντάξει, όπως όλοι οι άλλοι φόροι, έτσι και αυτό. Αναμενόμαι ό,τι και να μου πεις, θα το πιστέψουμε και θα το δεχτούμε. Τι να κάνουμε. Το πληρώσουμε. Τα πάντα δεν πληρώνουμε. Ναι, αναγκαίο κακό νομίζω πλέον, αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μας δυσκολεύει γιατί όλοι έχουμε ένα κινητό, μια έξυπνη συσκευή, αλλά δυστυχώς, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε, αλλά αν δεν μπορούμε, θα το υποστούμε. Πρέπει να το σχολιάσω τώρα αυτό. Νομίζω ότι είναι ασχολίαστο. Από αυτή την κυβέρνηση μπορείς να τα περιμένεις όλα. Βρίσκουν οπότε και αυτό. Βρίσκουν τρόπους για να εισπράξουν. Ναι. Σε λίγο να βάλουν φορολογία και στο οξυγόνο. Τι να κάνουμε. Για το θέμα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος εκφράζει για πολλωστή φορά την έντονη αντίθεσή του στον νόμο για την εύλογη αμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων με αφορμή τη συγκεκριμένη τροποποίηση
και επισημαίνει τις σοβαρές συνέπειες που θα επιφέρει. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ σε έκτακτη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού κατέστησαν σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση πλήττει πρωτίστως τους πολίτες και τα νοικοκυριά σε μια περίοδο που πραγματικά ο προϋπολογισμός τους βάλεται από παντού. Κακό να φανταστώ. Απαράδεικτο. Απλά απαράδεικτο. Βρίσκουν από παντού να τα μαζέψουν. Από όπου και να έχουμε, τα μαζέψουμε. Ας έρθει κι άλλος ένας φόρος, τι να κάνουμε, τόσο πληρώνουμε. Θα τον υποστούμε, τι να κάνουμε. Σου λέει, ας ρε παιδιά, φόρους δεν έχει. Σταματημό δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει. Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή Τροπολογίας προς ψήφιση στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του άρθρου 18 του νόμου 2121 του 1993 και του άρθρου 54 του νόμου 4481 του 2017 περί εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, γνωστός ως ΣΕΠΕ, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στον νόμο για την εύλογη αμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων, με αφορμή τη συγκεκριμένη τροποποίηση και επισημαίνει τις σοβαρές συνέπειες που θα επιφέρει. Ουσιαστικά, χθες το Υπουργείο Πολιτισμού νομοθέτησε για να έχουμε επιβολή ενός ψηφιακού τέλους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε τάμπλετ και σε κινητά τηλέφωνα 2%. Που ουσιαστικά αυτό είναι μια επιβάρυνση που είναι 24 φορές μεγαλύτερη από τις πιθανές προκλητήσεις απώλειες για τους πραγματικούς δημιουργούς και ουσιαστικά φέρνει την Ελλάδα στις πρωταθλήτριες θέσεις που επιβάλλονται το ψηφιακό τέλος. Ουσιαστικά θα είναι μια επιβάρυνση που θα αγγίξει τα 65 εκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση που θα πλήξει τα νοικοκυριά, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ακόμα και το δημόσιο τομέα. Σε επικοινωνία που είχατε με το Υπουργείο, τι ακριβώς σας είπανε, για ποιο λόγο εφαρμόζεται, για ποιο λόγο επιβάλλεται αυτό το τέλος? Κοιτάξτε, είμαστε στη διαβούλευση στον Υπουργείο Πολιτισμού του τελευταίους 8 μήνες. Το προηγούμενο νομοσχέδιο που πέρασε τον Ιούλιο του 2017 προέβλεπε ότι πρέπει να υπάρχει μια μελέτη βάσει της οποίας θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να νομοθετήσει ποια είναι η ζημία που θέλουν να δημιουργεί από την νόμιμη ιδιωτική αναπαραγωγή. Αντί λοιπόν να κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού και υπηρεσίες του, ο ΣΕΠΕ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, έκανε τη συγκεκριμένη μελέτη, τη συγκεκριμένη έρευνα και αυτό που έκανε στη συνέχεια ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου ουσιαστικά ήταν υπό πολλαπλάσια η επιβολή τέλους θα έπρεπε να υπάρχει τη στιγμή σε συγκεκριμένες συσκευές. Αντί αυτού, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε από μόνο του, χωρίς να λάβει υπόψη τα συγκεκριμένα απορίσματα της έρευνας της μελέτης της οποίας παρουσιάσαμε στο Υπουργείο, νομοθέτησε αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προς τους δημιουργούς αυτό το τεράστιο ποσό, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές και τους πολίτες. Και όχι μόνο αυτό, επιπλέον πήγε και αύξησε το κομμάτι επιβάρυνσης στις ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής, ήχο και εικόνας και τα αποχειρηματικά μέσα στο 6%. Που μέχρι πρώτη ήταν από 1 τεραμπάιτ και πάνω, το καταβάζει το θυμίζω 10 GB. Δηλαδή, θα πάει κάποιο να αγοράσει ένα USB stick για να καταβάσει φωτογραφίες που έχει βγάλει ο ίδιος με το παιδί του στο πτυκτογραφική του μηχανή, το κινητό του τηλέφωνο, τα έχει αποθηκευμένα για να μπορέσει αύριο πάνω να τα τυπώσει, και εκεί θα πληρώσει ένα τέλος 6%. Κάνετε μου και ένα σχόλιο, σας παρακαλώ, όσον αφορά τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος συνυπέγραψε τον φόρο 2%, αλλά τώρα διαφωνεί και μάλιστα υπάρχει και σχετική δήλωση στο Twitter, όπου λέει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το τέλος αυτό. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή, αν και έχει τις υπογραφές των άλλων υπουργείων, ουσιαστικά μονομερός πήγε και πέρασε και με τροπολογία. Ο ΣΕΠΕ όλο αυτό το διάστημα συνομιλούσε με τα αρμόδια οικονομικά υπουργεία, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας ποια είναι η ορθότητα και πώς όντως πρέπει να έχουμε όντως ένα ψηφιακό τέλος για τους ψηφιακούς για τους δημιουργούς, που όμως πρέπει να είναι ανάλογο τις ζημίες που αφαίρουν από την νόμιμη ιδιωτική αναπαραγωγή. Δεν μπορούμε με το συγκεκριμένο τέλος να πατάξουμε την πειρατεία. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο νομοσχέδιο ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς, όπως εμείς ως κλάδος είμαστε δημιουργοί λογισμικού και θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας έργα. Αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιο τέλος που επιβάλλεται πουθενά. Ο Υπουργός λοιπόν έκανε μια δήλωση ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του συγκεκριμένου μέτρου και προς την κατεύθυνση ο ΣΕΠΕ έχει αρχίσει να πιέζει ήδη από χθες για να αλλάξει με νέο σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο τέλος που δημιουργήθηκε. Όπως είναι γνωστό, από φέτος οι εγγραφές στα σχολεία ή οι επανεγγραφές μαθητών θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό όμως ενέχει κάποιες παγίδες και έχει και κάποια προβλήματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Στάθης Πολίτης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών του Νομού Σερών, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Πολίτη, από φέτος στο Υπουργείο για να κάνει κάποιος εγγραφή στο σχολείο ή επανεγγραφή από την πρώτη στη Δευτέρα, από τη Δευτέρα στην Τρίτη κτλ. Ζητάνε τα στοιχεία ηλεκτρονικά και μάλιστα ζητάνε και κάποια προσωπικά, εντελώς προσωπικά στοιχεία, τα οποία
δεν φαίνεται να χρειάζονται για τους μαθητές. Κοιτάξτε, η εγκύκλωση η οποία ήρθε από το Υπουργείο κτλ. Αναφέρει στη διαδικασία για την εγγραφή των μαθητών από την Τρίτη Γυμνασίου στο Λύκειο. Είτε ΕΜΑΛ, είτε Γενικό, είτε ΓΕΛ. Και εμείς που έχουμε παιδιά στο Λύκειο, σας λέμε ότι από την πρώτη στη Δευτέρα, από τη Δευτέρα στη Τρίτη, το ίδιο πράγμα ήταν. Ναι, αυτό γίνεται, ναι. Είναι η ίδια διαδικασία από εκεί πέρα. Αλλά τώρα σε αυτήν την εγκύκλωση, σε αυτό το έγγραφο που μοιράστηκε από τους διευθυντές των σχολείων, των γυμνασίων στους γονείς, ζητούν μέσα, μεταξύ κάποιων άλλων εγγράφων, όπως είναι αντίγραφο από λογαριασμό τηλεφώνου, από λογαριασμό ΔΕΗ κτλ., ζητάνε και να τους προσκομίσουν και το προσωπικό κωδικό τάξης. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν απαιτείται, μιλήσαμε για τον Υπουργείο, δεν απαιτείται, είναι αυθαίρετα. Και ο κωδικός τάξη είναι αυστηρά προσωπικός, διότι εκεί είναι όλα τα φορολογικά στοιχεία. Εκεί μπορεί κάποιος που έχει τους κωδικούς τάξη μπορεί να μπει, να τροποποιήσει, να διορθώσει μια φορολογική δήλωση, να κάνει οτιδήποτε. Και απαγορεύεται αυστηρά τα έχει τρίτος. Μάλιστα, για ποιο λόγο το ζητάνε? Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ζητείτε. Επικοινώνησαμε και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ΕΡΕΣ, δυστυχώς. Ξεκάθαρη απάντηση δεν περίπου που προϊστάμενο σήμερα. Ξεκάθαρη απάντηση δεν πήραμε και δεν ξέρουμε. Το Υπουργείο που επικοινωνήσαμε σήμερα ότι δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται. Κύριε Πολίτη, αυτό... σε άλλους νομούς τι συμβαίνει? Δεν γνωρίζω, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν απαιτείται. Είναι βέβαιο αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς βγάλαμε την ανακοίνωση εμείς που ενημερώνουμε τους γονείς να μην δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, μην δώσουν το τάξη. Είναι επικίνδυνο. Και αν δεν τους επαναγράφουν τους μαθητές? Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Ο κάθε γονέας μπορεί να μπει από μόνος του στη διεύθυνση του που δίνει το Υπουργείο, που είναι στην ανακοίνωση αυτή, στο έγγραφο αυτό που στείλανε στους γονείς, και να κάνει την εγγραφή από μόνος του. Βέβαια, υπάρχει η οδηγία από το Υπουργείο ότι γονείς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή δεν γνωρίζουν, μπορούν να απευθυνθούν στα σχολεία, στα γυμνάσια, να πάνε επιτόπου εκεί που θα δημιουργηθεί μια επιτροπή σε κάθε σχολείο, να πάνε εκεί με τα στοιχεία τους και να μπει κάποιος εκπαιδευτικός μέσα να κάνει την εγγραφή, να δώσει τους κωδικούς εκείνη την ώρα, να κάνουν εγγραφή και να διαγραφούν και να φύγουν. Ναι, αλλά μας λέει τώρα εδώ τα σχολεία ζητάνε το προσωπικό. Δυστυχώς, ναι, και γι' αυτό λέμε να μην δοθούν. Δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται ο κωδικός τάξης. Ο κωδικός τάξης είναι προσωπικός για τον κάθε φορολογούμενο. Και απαγορεύεται να το έχει οποιοδήποτε τρίτος. Γιατί είναι επικίνδυνο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και ενημερώνετε τους γονείς. Πιστεύω ότι όσοι μας ακούν έχουν πάρει το μήνυμα. Εμείς και αύριο ξανά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη δευτεροβάθμια και με αυτό να λυθεί, να παρέμβει και η δευτεροβάθμια, να λυθεί το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Καλά κάνετε και ενημερώνετε, γιατί πραγματικά ένας αριθμός. Απλώς και πάλι λέμε, κανείς να μην δώσει το προσωπικό κωδικό του τάξης πουθενά. Ωραία, κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και εκ μέρους των γονέων, διότι τη χάνουμε και γονείς. Έγινε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί ο υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Ζελέπης για την απώλεια του προγράμματος πρόωθησης της φέτας ΠΟΠ, το οποίο οδήγησε στην αποπομπή όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Κριτική στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άσκησε ο υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης για την απώλεια του προγράμματος προώθησης της φέτας ΠΟΠ που οδήγησε στο ξύλωμα όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Σε δήλωση, το κ. Τζελέπης αναφέρεται στην αποδεδειγμένη πλέον ανικανότητα, όπως λέει, του Υπουργείου για την διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά εγωπρόβειου γάλακτος, για την πάταξη των εναρμονισμένων πρακτικών, καθώς και των παράνομων ελληνοποιήσεων εισαγόμενου γάλακτος, που έρχεται να προστεθεί και η απώλεια των προγραμμάτων προώθησης της φέτας, επειδή ούτε μία σύμβαση δεν είναι ικανή να κάνουν. Ελάχιστη στα μεγάλα, ελάχιστη και στα μικρά, σημειώνει ο βουλευτής Ερών. Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας που διαλαλεί ο κ. Αποστόλου αποδεικνύεται στην πράξη γράμμα κενό περιεχομένου, ή όπως λένε οι εγωπροβατοτρόφοι στις επανειλημμένες εκκλήσεις για την προστασία της αγοράς του γάλακτός τους, όταν φύγουν δεν θα έχουν μείνει ούτε πρόβατα ούτε στάνες. Καταλήγει η δήλωση του κυρίου Τζελέπη. Έχουμε κατά 35% μείωση των τιμών στο εγωπρόβειο γάλα. Έχουμε τις αθρώες παράνομες ελληνοποιήσεις. Έχουμε την παντελή έλλειψη ελέγχων
τόσο από τον Ελγό Δήμητρα όσο και από τον ΕΦΕΤ και έχουμε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο είναι παρατηρητής και σχολιαστής σε αυτά τα προβλήματα. Οδηγείται δυστυχώς η κτηνοτροφία στο να μην μπορεί να συνεχίσει ο κτηνοτρόφος να κρατήσει τη μονάδα του, γιατί οι πολιτικές, οι ανύπαρκτες ή και αυτές που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο είναι εις βάρος των κτηνοτρόφων, όπως με τα σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά, βάζουν την ταφόπλακα σήμερα στην ελληνική κτηνοτροφία. Γι' αυτό εχθές ζήτησα εγώ, σε σχέση με αυτό που είπαν οι κτηνοτρόφοι, ότι να έρθει ο Υπουργός στις Σέρρες. Μα τον Υπουργό τον έχουμε δει πρόσφατα σε επίσκεψη στη Θεσσαλία, όπου στα αιτήματα του κτηνοτρόφου δεν απάντησε τίποτα. Ή και ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα ο Υπουργός είναι απλώς για να προσπερνάει αυτούς που έχουν προβλήματα, ακόμα και χρησιμοποιώντας, όπως έχει γίνει συνήθεια στην κυβέρνηση σήμερα, να χρησιμοποιούν το ψέμα ως πολιτικό λόγο στην καθημερινότητά τους. Μόνον με παρέτηση της πολιτικής ηγεσίας ίσως κάποιος άλλος να αντιληφθεί τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος συνολικότερα. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχόμενων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. 15 Μαΐου 2018 στο Επιμελητήριο των Σερών έγινε η βράβευση των εργασιών που συμμετείχαν στον 4ο μαθηματικό διαγωνισμό με θέμα «Η μάχη των οχυρών» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φύλων Οχυρού Ιστίμπη με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερών. Περισσότεροι από 500 μαθητές από τους νομούς Σερών και Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στο διαγωνισμό με νικήτρια μαθήτρια του πειραματικού δημοτικού σχολείου Σερών. Σε μια όμορφη εκδήλωση βραβεύτηκαν οι μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Η μάχη των οχυρών». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηρίου Σερών. Μαθητές από τους νομούς Σερών και Θεσσαλονίκης διαγωνίστηκαν σε 6 κατηγορίες έργων: ζωγραφική, εικαστικά, ποίημα, διήγημα, ταινία μικρού μήκους και μουσική σύνθεση. Της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Σερών του κ. Παπασταμόπουλου του Σενοφόντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη σε αυτή τη δράση όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε επίσης τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον κ. Τενεκετζή,
τον οποίο εκπροσωπεί η κυρία Θημιάδου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Φούλιο και την κυρία Θημιάδου. Πάνω απ' όλα απαιτείται να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και να σεβόμαστε τα ιδανικά του πολιτισμού μας που ολόκληρη η ανθρωπότητα παραδέχεται. Με αυτό το μήνυμα σας χαιρετώ και σας συγχαίρω για την προσπάθεια που κάνατε σε αυτό το διαγωνισμό. Ευχαριστώ τους καθηγητές που τον διοργάνωσαν και τον επιμελήθηκαν και φυσικά όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, ανεξάρτητα αν αρέσκεψαν ή όχι. Οι μαθητές δημιούργησαν πραγματικά αριστουργήματα, αντλώντας έμπνευση από τις ηρωικές πράξεις της μάχης των οχυρών. Το διαγωνισμό συνδιοργάνωσαν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΟΝ, το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φύλων Οχυρού στην ΠΕΗ. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές. Πέψη 1,5 λίτρου, μία συν μία δώρο. Πάριζα το διαλεγμένο, το κιλό, μόνο 4,25. Σάλτσα μπαρίλα με βασιλικό, 400 γραμμαρίων, με 1,69. Γκούτα Ολλανδίας Light, το διαλεγμένο, με 6,60 το κιλό. Σκιπ κουτί, 45 μεζούρες, με 7,40. Αλλά και χαρτί υγείας Tender τρίφυλλο, τα 20 ρολά, με 4,50. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ξανά κοντά σας, το κατάστημά μας στην παραλία Κάριανης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θεόδωρο Λιόγλου, να συζητήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και αυτούς που μας αγαπάνε και αυτούς που εκνευρίζουμε. Από όλα θα έχετε πειράσει. Όχι, το λέω αυτό γιατί στην εβδομάδα βγήκαμε την πιο προηγούμενη που είχαμε κάνει ένα σχόλιο. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον κύριο, ο οποίος σχεδιότατα, με όλη την σημασία της λέξης σχεδιότατα, μας εξύβρισε κανονικά. Εμένα δηλαδή προσωπικά. Δεν το άρεσαν τα σχόλιά μας ότι πρέπει να πάει κάποια στιγμή σπίτι του. Φτάνει τόσο που πρόσφερε στην τοπική. Όλοι δεν μπορούν να μας αγαπάνε, δεν πειράζει. Το να μην σε αγαπάνε μέχρι το να επαληθεύουν επακριβώς ότι δεν είναι για την πολιτική ζωή του τόπου. Με αυτόν τον χιδαίο τρόπο καταλαβαίνεις λοιπόν έτσι τι γίνεται. Αυτά. Αυτά. Δεχτήκατε μπούλινγκ δηλαδή. Α, όχι. Μπούλινγκ δεν θα το έλεγα. Δεν παθαίνω εγώ εύκολα μπούλινγκ τώρα από τον οποιονδήποτε. Μάλιστα. Τίποτα. Έχουμε... Απλά ήταν ένα στιγμίος εκνευρισμός. Να αρχίσουμε με αυτά που έχουμε μπροστά μας, με αυτά που περάσαμε. Όπως αρέσει σένα. Ας πάμε αυτά που είναι μπροστά μας, διότι... Εγώ είμαι λίγο ευαίσθητος με αυτά. Έχουμε τη γενοκτονία των Ποντίων το Σάββατο, κανονικά 19 του μηνός. Εκδηλώσεις θα έχουμε και Σάββατο και Κυριακή. Ωραία. Εγώ θα ήθελα όμως να δέσω λίγο τη γενοκτονία των Ποντίων με μια άλλη γενοκτονία που συντελείται από το 1948 μέχρι σήμερα, για να πάμε και στη γενοκτονία των Ποντίων και για να δούμε όλο το σκηνικό πώς έχει διαμορφωθεί και πώς διαμορφώνεται όλα αυτά τα χρόνια. Να ήταν μόνο μία γενοκτονία. Όχι, βέβαια. Κατάλαβα, το πάτη στην Παλαιστίνη, βέβαια. Στην Παλαιστίνη, που με φρίκη. Να ήταν μόνο μία γενοκτονία. Δυστυχώς. Με φρίκη. Και εμείς θα κάνουμε από αυτό το μικρό βήμα που έχουμε, Θανάση, και εσύ και εγώ, μια μικρή προσπάθεια. Όσο μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες απέναντι σε αυτόν τον οριμαγδό των προπαγανδιστικών καταστάσεων που δέχονται από οργανωμένα ΜΜΕ, με στόχο την υποστήριξη των πρόστιχων χυδαίων συμφερόντων των ανθρώπων που κυβερνούν τον κόσμο. Διότι δυστυχώς συμμετέχουν και αυτά πολλά ελληνικά μέσα σε αυτό το βρώμικο πόλεμο. Ξεκινάω από το εξής, Θανάση, και επέτρεψέ μου. Όλοι είδαμε τι έγινε, και το έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτό, με τον περίφημο Σεργέη Σκρυπάλ. Ένας Ρώσκος κατάσκοπος και κατάσκοπος με όλα... και διπλός κατάσκοπος και διπλός πράκτορας, πουλούσε τους μεν, πουλούσε τους δε, βρέθηκε από άγνωστη για μένα, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, τα λέω έτσι απλά και κατανοητά, ίσως και λίγο κουραστικά θα έλεγα, αλλά πρέπει να γίνουν κατανοητά από τους τηλεθεατές μας, όσοι μας παρακολουθούν. Βρέθηκε δηλητηριασμένος. Από ό,τι κατάλαβα και στην πορεία, η πορεία της υγείας του πάει καλύτερα και αυτόν και της κόρης του. Όμως, ξεσηκώθηκε όλη η πολιτισμένη Ευρώπη και καθημερινά και στα ελληνικά ΜΜΕ βλέπαμε ένα καταιγισμό δηλώσεων, ρεπορτάζ, συνεντεύξεων τι έγινε με τον Σεργέη Σκρυπάλ.
Θα αρέσει και ο ελληνικός λαός, αλλά και ο ευρωπαϊκός. Αλλά για τον ελληνικό μιλάμε, δεν είχε άλλα βάσανα και έπρεπε να μάθει ένα παλιάνθρωπος. Διότι εκ των πραγμάτων η δουλειά του ήταν να είναι παλιάνθρωπος. Βρέθηκε δηλητηριασμένος. Από ποιους και τα λοιπά, ας το αφήσουμε. Επάνω σε αυτό έγιναν δηλώσεις. Βγήκε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τερέζα Μέι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Άγγελα Μέρκελ και έκαναν λόγο μεταξύ άλλων για κοινή καταδίκη με απέχθεια για αυτά που υπέστη ο Σκρυπάλ και η κόρη του. Και είπαν πολλά άλλα και διάφορα. Και μεταξύ αυτών κινητοποίησαν όλη την Ευρώπη να πάρει μέτρα και να κάνει εμπάργκο εναντίον των Ρώσων, χωρίς ακόμα βέβαια να υπάρχει καν αποδεικτικό μέσον ότι ήταν οι Ρώσοι γι' αυτό. Έτσι υποπτεύονταν ότι οι Ρώσοι είχαν σκοπό. Μέχρι εδώ δεν θέλω να προχωρήσω άλλο σχόλιο, ανεξάρτητα αν ήταν οι Ρώσοι ή δεν ήταν. Έτσι τους έπιασε λοιπόν πολύ μεγάλος καημός, πολύ μεγάλος νταλγκάς που λέει ο λαός, για το τι έγινε με το Σκρυπάλ και το θεωρήσαν με απάνθρωπο και με απέχθη. Και μπορεί να ήταν, εγώ δεν λέω όχι. Αυτή τη στιγμή όμως, πάνω από 60, περίπου γύρω στους 60 νεκρούς, άμαχους διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και παρακολουθήσαμε και το 8μηνο μωρό που πέθανε, και γύρω στους 2.700 τραυματίες, πολλοί από αυτούς σοβαρά και βαριά και μπορεί να καταλήξουν και θα ανεβεί δραματικά, είναι η σφαγή των Ισραηλινών απέναντι στους Παλαιστίνιους. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό? Η νέα, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δηλώσεις και μιλάει για αυτοσυγκράτηση. Να αυτοσυγκρατηθούν δηλαδή, προσέξτε, οι Ισραηλινοί. Φτάνει παιδιά, μη σκοτώνετε. Άλλους αρκετούς σκοτώσατε, 55 και 2.700. Συγκρατηθείτε λίγο, σκότανε λίγο με πιο ρέγουλα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν εσύ έχεις άλλη ερμηνεία για τη λέξη αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή, τι ακριβώς του ζητάει να κάνουν? Αυτή είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να μάθετε και ποια είναι η δήλωση της Ελλάδας? Περίπου στο ίδιο κλίμα. Και το ελληνικό Υπουργείο απέφυγε να καταδικάσει την και μίλησε και αυτό για επίδειξη αυτοσυγκράτησης προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να μην υπάρξουν νέα θύματα. Αυτά που έγιναν, έγιναν. Δεν βαριέσαι να τελειώνουμε κάπου εδώ δηλαδή. Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση, Θανάση μου, που σε λίγες μέρες θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας για τη γενοκτονία των ποντίων να μιλάμε για αυτοσυγκράτηση? Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεν ξέρω, Θανάση, αν έχεις κάποια γνώμη ή άποψη, γι' αυτό βλέπω δεν... Όχι, δεν λέω τίποτα, κάτι. Διότι είμαστε σύμμαχοι τώρα με τους Ισραηλίτες. Υπογράφουμε σύμφωνα... Σύμμαχοι και, στα εγκλήματα? Τι να πω, δεν ξέρω. Κυβέρνηση ξέρει. Αν είμαστε σύμμαχοι και στα εγκλήματα, έχει καλώς. Και έχουμε τον Ερντογάν, παρακαλώ. Ακούστε να δείτε, εδώ είναι το τραγικό της ιστορίας, γιατί πώς δεν είναι το ένα με το άλλο. Ο οποίος μιλάει για γενοκτονία. Προσέξτε, δεν το λέει στην τύχη. Τον όρο γενοκτονία, και μάλιστα χαρακτηρίζει το κράτος του Ισραήλ σαν το κράτος της Νότιος Αφρικής ως apartheid. Και ότι διαπράττει γενοκτονία. Άντε τώρα εσύ να πας να μιλήσεις, οι Γάλλοι που έχουν κάνει την αναγνώριση των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, να πάνε να μιλήσουν στον Ερντογάν, και εδώ κάνουν την πάπια οι Γάλλοι, και την κάνουν και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί και όλοι. Καλά, οι Αμερικανοί, δεν συζητάμε. Οι Αμερικανοί έβαλαν τους, ουσιαστικά άγονται και φέρονται από τους Ισραηλινούς για να, τη μεγάλη σφαγή είναι κύριοι υπέτη, οι Αμερικανοί. Άντε τώρα σε να μιλήσεις στον Ερντογάν για την σφαγή των Αρμενίων, των Ποντίων. Σου λέει, εμένα λέτε. Άντε, εκείνα έγιναν πριν 50-60 χρόνια, πριν από 80 χρόνια, 90. Τώρα τι κάνουμε? Και ταυτόχρονα βέβαια, έχουμε για τον Σκρυπάλ μεγάλη ευαισθησία. Δες τώρα πώς δένουν όλα αυτά τα πράγματα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας
την απίστευτη υποκρισία. Έτσι, αυτά που λένε κάτι για ευρωπαϊκές οικογένειες και κάτι για θεσμούς. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ τον σκηνοθέτη μας που μας δίνει τα πλάνα. Βλέπετε λοιπόν, μέχρι και ανάπηρο σε καροτσάκι πάνω, μια διαδήλωση είναι. Σαν από αυτές που γίνονται στην Ελλάδα. Με τους συνταξιούχους, με τον Άγιο. Και δέστε λοιπόν, έλεγε ένας γιατρός, πάνω από 500 τραυματίες πήγανε και νεκροί πήγανε σε μια μέρα σε ένα νοσοκομείο. Και είναι το τραγικό ότι, όπως είπε, είναι 25 φορές πάνω από τις δυνατότητες του νοσοκομείου να εξυπηρετήσει αυτούς τους τραυματίες. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι η κατάληξη θα είναι πολύ χειρότερη. Το ΔΕ Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδρίασε δεν μπόρεσε να πάρει καν μια απόφαση έτσι, για να βγει μια απόφαση για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Οι Ισραηλοί λοιπόν σφάζουν, ρημάζουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και εμείς οι υπόλοιποι εδώ που μιλάμε για την Ευρώπη, για τους θεσμούς και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα για την οικογένεια, την ευρωπαϊκή, λοιπόν, και που βλέπουν ότι λέει ανεβαίνει ο ευρωσκεπτικισμός στην Ιταλία, τώρα θα βγάλουν και ευρωσκεπτής και στη Πρωθυπουργό. Αν δεν τον ανακοινώσαν κιόλας, δεν ξέρω αν ανακοινώσαν. Ναι, δεν άκουσα τίποτα, δεν διάβασα κάτι. Λοιπόν, και απορούν γιατί λέει υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές. Και δίνουμε και τροφή και στους ακροδεξιούς, οι οποίοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και μια και είπα για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, πώς είναι δυνατόν ένας λαός που υπέστη αυτά τα φρικτά εγκλήματα σε βάρος του, έτσι, με πολλά εκατομμύρια νεκρούς, έτσι, και όλη η ανθρωπότητα σύσσωμη τους συμπαραστάθηκε και τους συμπαρίσταται ακόμα και σήμερα, έχεις υπόψη ότι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Η άρνηση της γενοκτονίας των Ισραηλινών αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, αν εσύ βγεις δημόσια και πεις ότι δεν έγινε ολοκαύτωμα για τους Ισραηλινούς, θα συλληφθείς και θα δικαστείς. Γι' αυτό και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι Τούρκοι αξιωματούχοι δεν τολμούν εύκολα να πάνε στην Γαλλία. Διότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα περίμενε κανείς να είναι πιο ευαίσθητοι, να είναι πιο συμπονετικοί απέναντι σε άλλους λόγους. Δεν είναι. Δεν είναι ώρα να σας το εξηγήσω αυτό. Μόνο θα σας πω δύο πράγματα. Για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο με το Ταλμούδ, εγώ λίγο έχω ασχοληθεί. Έχω διαβάσει, δηλαδή το Ταλμούδ είναι το σύνολο των ιερών βιβλίων των Εβραίων. Έτσι, γιατί οι Εβραίοι και οι Ισραηλοί είναι ταυτόσιμοι. Είναι η μόνη περίπτωση κράτους που είναι ταυτόσιμη η θρησκεία με το έθνος. Θεωρούν σε όλα τους τα ιερά βιβλία και που δυστυχώς αυτήν την κατ' εμέ απρέπεια την διδάσκουμε και στα ελληνικά σχολεία, ότι ο περιούσιος λαός του Θεού είναι οι Εβραίοι. Είναι ο περιούσιος λαός. Και αν ήταν μόνον αυτό, δεν θα με ενοχλούσε. Αυτό που ενοχλεί ακόμα χειρότερα, για όσους μπουν και διαβάσουν λίγο πιο αναλυτικά τα ιερά τους βιβλία, θα δουν ότι έχουν θεϊκή εντολή, παρακαλώ, ναι, ο Θεός λέει τιμωρεί τον Σαούλ όταν άφησε κάποια γυναικόπαιδα να επιζήσουν. Προσέξτε, όχι μόνο να έχει πάρει εντολή, αλλά τιμωρείται ιδιότι δεν απέκτηνε κάθε ζωντανό οργανισμό που υπήρχε στους εχθρούς. Είναι περίπου δηλαδή η θεϊκή εντολή. Αυτή είναι σαν τη δέκατη πληγή του Φαραώ, όπου ο Θεός παρεμβαίνει υπέρ των Ισραηλινών να θανατώσει όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να διαπράττει τέτοια εγκλήματα, εγώ δεν το πιστεύω ότι το διέπραξε. Αυτά διαδίδουν οι Ισραηλινοί. Και αυτά εμείς τα μαθαίνουμε στα ελληνικά σχολεία, στα παιδιά μας. Ότι οι Ισραηλινοί μαζί με τη βοήθεια του Θεού, έτσι, τη δέκατη και χειρότερη πληγή, και εξού γιορτάζουν και το Πάσχα και εξού και το Αρνί, διότι με το Αρνί βάφανε τις πόρτες τους, ένα χι βάζανε με το αίμα του Αρνιού, για να μην πάει ο Άγγελος με το θανάτου, με την πύρινη ρομφαία και σκοτώσει κατά λάθος και κανένα Ισραηλινό παιδί. Των Αιγυπτίων δεν βαριέσαι, παιδιά ήτανε. Μπορούσαμε να τα σκοτώσουμε άνετα. Αν λοιπόν αυτά, και είμαι περήφανος γιατί πραγματικά η δική μας η θρησκεία, η θρησκεία του Ιησού Χριστού είναι η θρησκεία της αγάπης και δεν έχει καμία σχέση με αυτή των Εβραίων. Καμία. Και ας τα μπερδεύουμε εμείς όλα μαζί και τα έχουμε κάνει λίγο αχταρμά. Καμία σχέση δεν έχουμε με αυτήν. Έτσι λοιπόν η μόνη εξήγηση που μπορεί να δώσει κάποιος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θεϊκή εντολή. Και το λέω αυτό, δεν το λέω τυχαία, αγαπητέ Θανάση. Προχθές 100 άνθρωποι
στη Γαλλία, διανοούμενοι λέει, υπόγραψαν ένα κείμενο από το οποίο ζητάνε από τους μουσουλμάνους να αλλάξουν το Κοράνι, διότι λέει, εμπεριέχει αντισημιτικές δηλώσεις και φανατίζει τον κόσμο να διαπράξει κάποια εγκλήματα απέναντι στους Εβραίους. Συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά. Πρέπει και οι θρησκείες, δηλαδή κάποια στιγμή οι αρχαίες αυτές οι θρησκείες, που είναι περίπου 5.000 χρόνια η εβραϊκή θρησκεία και η οποία αποτελεί κοινή θρησκεία δική μας, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Η βάση όλων των θρησκειών και των τριών αυτών θρησκειών είναι ο Ιουδαϊσμός. Πρέπει να αλλάξει. Αλλά κανείς δεν κάνει λόγο εάν πρέπει να αλλάξει και το Ταλμούδ και να λέει ότι δεν είστε εσείς ο περιούσιος λαός, ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ότι δεν μπορεί να έχει δώσει θεϊκή εντολή σε εσάς να εξουντώνετε όποιον θέλετε, όπου θέλετε, όπως το θέλετε. Δεν γίνεται. Να αλλάξει και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι Ισραηλοί πρέπει να έχουν μια πατρίδα, μια αυτή, αλλά το ίδιο δικαίωμα πρέπει να το έχουν και οι Παλαιστίνοι. Ήθελα να αποτίσω αυτό το φόρο τιμής και έκανα αυτή την εκτεταμένη αναφορά, διότι είμαι συγκλονισμένος με αυτά που βλέπω. Είμαι πρόσφυγας, απόγονος προσφύγων, μικρασιατών και ποντίων και πονάω όταν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους από το 1948 μέχρι σήμερα που ιδρύθηκε με τον πρώτο τους πρόεδρο, τον Μπεν Γκουριόν, το Ισραηλινό κράτος, έτσι ξαφνικά πήραν μια περιοχή, πετάξαν έξω τους Παλαιστίνιους και είπαν ότι αυτό πλέον είναι το Ισραηλινό κράτος. Από τότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν χύσει χιλιάδες τόνους αίμα μέχρι σήμερα. Και επειδή ο Θανάσης δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στη Γάζα και στην Παλαιστίνη κτλ. Όχι, δεν έχω πάει. Θέλω να πάω στα Άγια Χώματα, αλλά δεν τα... Έχω πάει δύο φορές. Ναι, έχω πάει δύο φορές. Είναι καθημερινό το μαρτύριο που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Για να γίνει μια μετακίνηση από το ένα χωριό στο άλλο, τα είδαμε, τα βιώσαμε μαζί με τη γυναίκα μου όταν επισκεφθήκαμε. Τα checkpoint που περνάνε, τα σημεία ελέγχου δηλαδή, είναι εξευτελιστικά. Κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχουν checkpoint με μπάρες, με τσιμεντένιο οδοφράγματα, με πάνωπλους Ισραηλινούς αστυνομικούς και εγώ έχει τουλάχιστον 10 χρόνια, 15 που είχα πάει τελευταία φορά. Έτσι από τότε τα είχα δει αυτά. Για να μετακινηθούν δηλαδή οι Παλαιστίνοι να πάνε από εδώ από εκεί, χώροι που κυριολεκτικά τους ξεβρακώνουν και τους ψάχνουν πατόκορφα. Έτσι. Αλλά βλέπετε, έχουν γυριστεί χιλιάδες ταινίες, άπειρες ταινίες, εις βάρος των Παλαιστινίων, για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι Παλαιστίνοι. Έχουμε δει για τον Μαύρο Σεπτέμβρη, για την Αλφατάχ και για όλα αυτά. Για τα εγκλήματα που κάνουν καθημερινά στην ανθρωπότητα οι Ισραηλοί, και δεν μιλάω για τον Ισραηλινό λαό. Έτσι, για να μην τους παίρνει μπαλά όλους. Και ένας από τους χειρότερους αξιωματούχους τους είναι ο νυν πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρώτησες μετά την πολύ μεγάλη, τεράστια εισαγωγή που έκανα. Διότι και στη γενοκτονία των ποντίων, αγαπητοί μου φίλοι, που μπορεί να μας δείξει και πλάνα όση ώρα μιλάμε ο αγαπητός μας σκηνοθέτης, πάλι οι εμπνευστές ήταν, όπως είπαμε και την άλλη φορά, οι Γερμανοί. Οι εκτελεστές ήταν οι Τούρκοι. Για την ακρίβεια, ο Λίμαν Φον Σάντερς, ο Γερμανός στρατηγός, που είχε αναλάβει στρατιωτικό σύμβουλος και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του στρατού της Οθωμανικής, της τότε, της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μαζί με τους νεότουρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ, συνέλαβαν το σχέδιο της εξόντωσης των πληθυσμών της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Λέω των πληθυσμών, διότι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, είχαν ξεκινήσει με περίπου 2 εκατομμύρια Αρμένιους και Ασσύριους. Είχε προχθές μια ταινία, παρακολούθησα, φρικτή. Ήταν φρικτά τα εγκλήματα που έκαναν απέναντι σε εκατομμύρια, προσέξτε, σε εκατομμύρια λαούς. Και αργότερα, για να μην ξεσηκωθεί, λέει, η πολιτισμένη εντός παρενθέσεως κοινωνία των Ευρωπαίων, ο Λίμαν Φον Σάντερς, αυτός ο εγκληματίας και από τους δεκάδες, εκατοντάδες εγκληματίες τέτοιος που παρήγαγε και παραγάγει ακόμα η Γερμανία, συνέλαβε το σχέδιο της των αμελέ ταμπούρο, δηλαδή των ταγμάτων
τις πορείες θανάτου. Δηλαδή να προχωράνε από τον Νοέμβριο και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα προς άγνωστο σκοπό ή να σπάζουν πέτρες ή να πηγαίνουν χωρίς φαγητό. Αν περίσσευε κάτι από τα ζώα, τρώγανε. Αυτή λοιπόν ήταν η πραγματική. Κι όμως για αυτούς καμία καταδίκη δεν υπάρχει. Για τους, οι Γάλλοι δηλαδή καταδικάζουν την γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων. Αλλά δεν τη χρεώνουν στους Γερμανούς, τη χρεώνουν στους Τούρκους, δηλαδή στους εκτελεστές και όχι στους ηθικούς αυτούργους. Γιατί είχε γίνει αυτό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, διότι κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη θέση αυτής της αυτοκρατορίας έπρεπε να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος για να εξυπηρετεί, όπως εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα, τα συμφέροντα των Γερμανών, τον οποίο αποτελεί γι' αυτό και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Με το μέρος των Γερμανών ήταν οι Τούρκοι. Αλλά τελευταία στιγμή το γυρνούσαν μια χαρά. Αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια. Δεν το γύρισαν ποτέ. Εξακολουθούν να είναι προτεκτοράτο, δορυφόρος των Γερμανών. Γι' αυτό και τους έδωσαν τώρα τελευταία και παράγουν και άρματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι, και εμείς που ήμασταν με τους συμμάχους και τους νικητές και που τόσο βοηθήσαμε, είδαμε μετά στις συμφωνίες και σε αυτά τι έγινε. Και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι που ξεκίνησαν με τους Γερμανούς και τελευταία στιγμή, αφού είδαν που γέρνει ο πόλεμος, το γύρισαν και δεσμένοι βγήκαν στο τέλος. Βεβαίως. Εμείς δυστυχώς πληρώσαμε με δυσανάλογο φόρο αίματος από τους Γερμανούς. Και χρημάτων, διότι πήραν και το χρυσό και όλα. Φυσικά. Έτσι, φυσικά. Να τα δούμε και αυτά. Και ακόμα πληρώνουμε αυτά, δηλαδή τα χρέη ακόμα είναι αυτά, από εκεί προέρχονται. Διότι τα δάνεια και τα λοιπά δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε από τότε. Αλλά προσέξτε να δείτε. Το περίεργο, επειδή ανέφερες για τους Έλληνες, όχι μόνο τώρα δεν καταδίκασαν την σφαγή των Παλαιστινίων, αλλά μίλησαμε κι εμείς για αυτό συγκράτηση. Μην χάσουμε να πάρει ο διάολος να πάρει τη σχέση μας με την ευρωπαϊκή οικογένεια, βλέπετε. Μίλησαμε κι εμείς για αυτοσυγκράτηση. Φτάνει, παιδιά, μην σκοτώνετε έτσι αράδα, με ρέγουλα να σκοτώνετε λίγο-λίγο, μην προκαλούμε κιόλας. Έτσι όπως ο Φον Σάντερς. Δεν τους εκτελούσαν, τους βάλανε και πέθαναν στον δρόμο από ασιτία. Αφού τους στείλαμε όλους στο σπίτι, τη Μέρκελ, αυτούς δεν τους είπαμε, go home κτλ. Τώρα. Ναι, τα είπαμε. Τα λέγαμε μεταξύ μας και χαιρόμασταν. Τώρα λέμε ότι. Λοιπόν. Πρέπει να σας πω ότι ενώ είχε συλληφθεί ο Φον Σάντερς και κρατούνταν με προορισμό να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου, 6 μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος, διότι η Ελλάδα δεν ζήτησε, προσέξτε, δεν ζήτησε, δεν έκανε έγκριση αξίωσης για να καταδικαστεί ως εγκληματίας πολέμου. Είχε συλληφθεί ως εγκληματίας πολέμου από τις διεθνείς. Η Ελλάδα δεν ζήτησε ποτέ να καταδικαστεί. Είμαστε μεγάλο ψυχή. Η Ελλάδα και σήμερα, όπως και άλλοι Γερμανοί, στο μεγάλο ψυχή. Ναι, και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα δεν έχει σχέση το θέμα, αλλά και τη φέτα τη χαρίζουμε. Είμαστε μεγάλο ψυχή. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Και άλλοι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου, μετά το 40, τους αφήσαμε και αυτούς ελεύθερους. Δεν δήθεν λέει, διότι σε αντάλλαγμα να στείλουμε Έλληνες εργάτες στη Γερμανία. Αυτή είναι η περίφημη ελληνική πολιτική. Και θα πω τώρα και στους οργανωτές των εκδηλώσεων αυτών. Τώρα που θα πάνε οι βουλευτές εκεί και θα θέλουν να κάνουν και δηλώσεις και θα κάνουν και πατριωτικές έτσι, κορώνες, θα βγάλουν για τη γενοκτονία των Ποντίων, θα τους ρωτήσει κανείς πόσες ερωτήσεις κάναν στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, παρακαλώ, η γενοκτονία των Ποντίων θα και η γενοκτονία των Κρασιατών. Θα κάνουν δηλώσεις και χαιρετισμούς, είστε σίγουρος? Μια χαρά κάνουν. Άμα είναι για γιορτές και πανηγύρια, πρώτη είναι. Θα τους άφησε ο κόσμος. Πρώτη είναι, όπως ήταν προχθές στο Ρούπελ, θα τους είδες. Δεν τους άφησε ο κόσμος. Δεν τους άφησε ο κόσμος να χαιρετήσουν. Στις τηλεοράσεις. Ναι. Όχι στο πλήθος. Α, εκεί ναι. Μα κοίταξε να δεις, άμα βγει στην τηλεόραση, πού ξέρει ο άλλος τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Εκεί ήταν 5.000 κόσμος. Στην τηλεόραση είναι πολύ περισσότεροι. Σαφώς. Έτσι. Και κάνουν δηλώσεις εκεί. Λοιπόν. Εκεί καλά, σωστά. Και εδώ λοιπόν, εγώ προτείνω, έτσι, ειρηνικά βέβαια, όχι με βίαιους τρόπους, να μην γίνουν δεκτοί κανένας πολιτικός. Εάν πρώτα ο ίδιος δεν πει ότι εγώ μιλάω για γενοκτονία των Ποντίων και θα κάνω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα από μια υπερώτηση στη Βουλή για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Δεν έχει αναγνωριστεί. Η μέρα μνήμης έχει αναγνωριστεί.
Για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί μίλησαμε για τους... Από το 1914 έως το 1924 δολοφονήθηκαν 353.000 Έλληνες του Πόντου. Και αν προσθέσουμε και τους 700.000 Έλληνες της Ιωνίας και της Θράκης, δολοφονήθηκαν από τον τουρκικό στρατό 1.050.000 τουλάχιστον. Δεν είναι βέβαια αυτά τα πραγματικά θύματα, διότι δυστυχώς πάρα πολλές χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες ακόμα, πέθαναν στη συνέχεια όταν ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, η οποία τους υποδέχθηκε ως τουρκόσπορους. Έτσι, να τα λέμε ορισμένα πράγματα, με το να τα κρύβουμε δεν θα κερδίσουμε κάτι. Και τους πετούσαμε από τη Λέρο και από διάφορα άλλα καθαρτήρια τους περνούσαμε και οι περισσότεροι πέθαναν κατά χιλιάδες από τις ασθένειες που τους θέριζαν, από τη φτώχεια και από την ασετία. Αυτά λοιπόν με τη γενοκτονία των Ποντίων. Πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη μας, αλλά πρέπει να τη διατηρήσουμε σε όλα. Όχι μόνο με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι και στο κάτω-κάτω, όχι ο τουρκικός λαός, γιατί ο Πάλος Μαν ήταν άτακτος, δεν ήταν του τουρκικού στρατού μόνο. Ήταν διάφοροι κατσαπλιάδες, αρκετοί από αυτούς ήταν και Κούρδοι, κατσαπλιάδες, εγκληματίες, οι οποίοι είχαν αναλάβει με οδηγίες του Φον Σάντερς και φυσικά με την ανοχή του Κεμάλ και με τις οδηγίες του Κεμάλ να διαπράξουν τα εγκλήματα αυτά. Και όπως είπαμε την άλλη φορά, υπάρχουν δεκάδες ξένοι ανταποκριτές, όπως ήταν ο Χέμιγουέι, έτσι, όπως ήταν ο Τζόρτζ Χόρτον και δεκάδες άλλοι που περιγράφουν αυτά τα εγκλήματα και δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Έτσι, μόνο. Αλλά εμείς δεν κάναμε απολύτως τίποτα, όπως δεν κάναμε τίποτα για να καταδικαστεί ο Σάντερς, όπως δεν κάναμε τίποτα για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Και σήμερα συνεχίζουμε τα ίδια πανηγύρια και τα ίδια γιούρια με τις διάφορες συγκεντρώσεις δεξιά και αριστερά για να αναδειχνούν κάποιοι πολιτικοί. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των συγκεντρώσεων. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Και δικαιώνομαι εκ των πραγμάτων. Διότι δεν έχουν νόημα αυτές τις συγκεντρώσεις έτσι. Αυτά είναι για να κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι και τίποτε άλλο. Και θα τους δείτε αύριο στις εκλογές. Έτσι ήδη δημιουργήθηκαν και άλλα κόμματα, η Νέα Δεξιά, η δεν ξέρω εγώ ποια άλλη δεξιά, τα οποία όλα αυτά τα φιντάνια θα τα δούμε ξαφνικά να παρεσφύνουν και να το παίζουν υπερπατριώτες. Από υπερπατριώτες χορτάσαμε. Χορτάσαμε. Από ανθρώπους που θέλουν να χύσουν το αίμα τους χορτάσαμε, αλλά τα φράγκα τους πάνε και τα αφήνουν στην Βουλγαρία και δεξιά και αριστερά δεν τα αφήνουν στην Ελλάδα. Θα είπαμε και άλλη φορά, δεν θέλουμε να χύσετε το αίμα σας ή το αίμα μας. Να στηρίξουμε τον τόπο μας. Ούτε αυτό το κάνουμε. Στα λόγια καλή είναι όμως. Ε? Στα λόγια είναι καλή. Στις επικρίσεις και σε αυτά. Πανηγύρια και αυτά, μια χαρά είμαστε. Και στις επικρίσεις και... Βέβαια. Αυτά λοιπόν. Τώρα και θα έπρεπε να πούμε δύο λόγια για τη συνάντηση που πρέπει να γίνεται αυτή την ώρα μεταξύ Τσίπρα και Ζάεφ για το Σκοπιανό, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά να δούμε τι θα γίνει και μετά. Να πούμε και κάτι, δεν ξέρουμε και τίποτα. Μετά να τα σχολιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τίποτα σχετικά. Να πούμε όμως δύο λόγια. Είχαμε εκλογές εσωκομματικές στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, άλλο για ανάδειξη Νόδε και Δημτό. Καταρχήν να συγχαρώ και τους 9 που εκλέχθηκαν και δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκλεγούν, έτσι δεν είναι. Το μόνο που πρέπει να συγχαρώ που επανεξελέγει πρόεδρος. Διότι οι 9 ήταν. 9 υποψήφοι, 9 εκλέχθηκαν. Εγώ θλίβομαι. Δεν υπήρξα ποτέ οπαδός της Νέας Δημοκρατίας, φανατικός τουλάχιστον. Θλίβομαι, διότι σε ένα νομό 200.000 ανθρώπων, μεταβίας πήγαν ψήφισαν περίπου 850, ούτε καν 850. 848 για την ακρίβεια, νομίζω, πήγαν, ψήφισαν. Δηλαδή, τόσα άτομα μόνο ενδιαφέρθηκαν για ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας να πάνε για να αναδείξουν την τοπική εδώ Νόδε. Και το λέω, προσέξτε να δείτε, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, γιατί και αυτό είναι μια τοπική αυτοδιοίκηση, μια μορφής τοπική αυτό, έτσι. Εδώ, δηλαδή, ξεκινάει το κύτταρο του κάθε κόμματος, είναι η κάθε κοινωνία. Όταν λοιπόν μια κοινωνία είναι αδιαφορή για το τι συμβαίνει στα κόμματα, δείχνει την απαξία που έχει ο κόσμος, έτσι. Συγχαρητήρια βλέπω τώρα και τον κύριο Καραμαλή και τους άλλους, συγχαρητήρια καταρχήν στους βουλευτές, οι οποίοι δώσανε το παρόν, στηρίξαν αυτή την προσπάθεια, όμως ο κόσμος δεν.
Και όχι μόνο ο κόσμος δεν πήγε, αλλά αν μου επιτρέπετε και χωρίς παρεξήγηση, τιμώ και τους 9 και είναι αξιόλογα μέλη της κοινωνίας και ο κύριος Καμπούρης και ο Ριγιάννη με παρεξηγήσουν πάλι και με παίρνουν και με βρίζουν. Όμως δεν θα έλεγα ότι είναι το επίπεδο που εγώ θα ήθελα, έτσι. Δηλαδή, θα ήθελα κάτι πολύ περισσότερο. Θα ήθελα δηλαδή πολύ πιο καταξιωμένους ανθρώπους να συμμετάσχουν και ας βγει πάλι ο κύριος Καμπούρης, να έχω συμμετοχή όμως. Δεν είχαμε. Κάνουμε το ζόρι, συμπλήρωσαν ψηφοδέλτιο. Με το ζόρι, έτσι. Και ίσως και είχαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω, δεν είχαμε κάνει δύο υποψηφίους. Σημαίνει κάτι αυτό. Βεβαίως σημαίνει. Όταν ένα κόμμα οδεύει προς την εξουσία. Ασφαλώς και σημαίνει. Και αυτό είναι δυσάρεστο, διότι αφήνουν ο λαός. Εγώ πιστεύω στη συμμετοχή. Πρέπει ακόμα και με λευκή ψήφο. Δηλαδή, θα μπορούσε δηλαδή, να πάει κόσμος, Νέα Δημοκρατία, και να πει ποιοι είναι αυτοί οι 9. Έτσι. Και να πει ότι εγώ ρίχνω λευκή. Λέω για να γίνω κατανοητός. Δηλαδή θέλω όμως συμμετοχή. Θα σου πω όμως κάτι που κυκλοφόρησε. Γιατί και η λευκή, γιατί είχαμε 16 λευκά νομίζω σύνολο, έτσι. Κάπου τόσα. Να σου πω κάτι που κυκλοφόρησε και δείχνει την απογοήτευση του κόσμου. Παρακαλώ. Όχι μόνο σε αυτή την παράταξη, αλλά γενικά στην πολιτική. Το ρήμα λέει συμμετέχω, κάνει συμμετέχω, συμμετέχει, συμμετέχει. Συμμετέχουμε, συμμετέχετε, αποφασίζουν. Έτσι ακριβώς. Ναι, όμως με τη μη συμμετοχή αυτό. Χαίρομαι που δηλαδή, το πάει. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, συμμετέχουν, δεν συμμετέχουν οι πολίτες, άλλοι αποφασίζουν. Διότι άλλοι εντολή δίνουν στα κόμματα και στις κυβερνήσεις και άλλα πάνε και κάνουν. Πρόσεξε όμως, Θανάση. Συμφωνώ, έτσι γίνεται πάντοτε. Και το είχα πει κάποτε και δεν θέλω να το επαναλάβω, μην ξέρω να βρω κανένα μπελά πάλι. Γιατί εγώ όταν μιλάω βρίσκω μπελάδες. Δεν αρέσουν αυτά που λέω. Τι να κάνουμε τώρα. Μπελαλής λέγεται αυτός που βρίσκει μπελάδες. Όχι, μπελαλής λέγεται αυτός που δημιουργεί μπελάδες. Από δημιουργεί μπελάδες, μάλιστα. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που λες, ακριβώς αυτό θα συμβεί με το χειρότερο τρόπο, δηλαδή το να αποφασίζουν τελικά οι άλλοι. Όταν περιορίζεται η συμμετοχή, όσο περιορίζεται η συμμετοχή, άρα παν οργανωμένα μόνο πολύ στενά κομματικά στελέχη, έτσι τα οποία είναι σε διατεταγμένες υπηρεσίες, είτε γραφείων, είτε κάποιων άλλων, κάτω στην Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ πού, τότε, με επικάλυμα ότι έγιναν εκλογές και ότι εκλέχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι, ακόμα και αν τους δοθεί υποτιθέμενα να αποφασίζουν, θα αποφασίζουν με βάση του his master voice. Δηλαδή, τη θεωρία δηλαδή αυτή. Με το τι τους λέει ο αφέντης τους. Όταν όμως έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή, όλου του κόσμου, πολλού, δηλαδή αν μετήχαν, ας πούμε, για παράδειγμα 5.000 κόσμος και πήγαιναν και ψήφισαν. Και σκέψω αυτό που σου είπα. Και λέγανε ότι ξέρεις κάτι από το ψηφοδέλτιο, εγώ δεν λέω ότι δεν μου κάνει κανείς για να συνεννοηθούμε, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί έτσι. Και λέγανε ποιο είναι το ψηφοδέλτιο αυτό. Δεν μας αρέσει. Έτσι δεν είναι. Και αντί λοιπόν να γυρίσουν την πλάτη και να μην πάνε να ψηφίσουν, ψηφίσαν λευκό. Σου δίνω ένα σενάριο, σου κάνω έτσι. Ένα σενάριο. Τι θα έλεγε σήμερα η Νέα Δημοκρατία όταν θα έβλεπε 800 ψηφοδέλτια να προτείνουν τα 500 τον κύριο Καμπούρη, τα 300 τον κύριο Τσιόλη και από τα 400-200 να είναι λευκά. Σου βάζω εγώ το ερώτημα, εσένα. Απάντησέ μου. Πρέπει να ρωτήσουμε την Νέα Δημοκρατία. Όχι, εσύ τι νομίζεις. Είσαι καλός κριτής. Δημοσιογράφος, πολιτικός. Τι θα έφτιανε η Νέα Δημοκρατία. Τι θα έφτιανε. Εγώ επιμένω στο ερώτημα, Θανάση. Ποιο, όχι η Νέα Δημοκρατία, το κάθε κόμμα, γιατί τα ίδια σημαίνουν και στα άλλα κόμματα, έτσι μην τα βάλουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα έλεγε, ότι καλώς εκλέχθηκαν αυτοί που εκλέχθηκαν, θα έβλεπε το πρόβλημα και θα ερχόταν εδώ να το ξανασυζητήσουμε όλοι μαζί. Πάλι θα το πούμε, έγινε δημοψήφισμα και πήρε στην τεχνική πλειοψηφία το όχι και πήγε και έκανε νέα κυβέρνηση, δηλαδή... Είναι, γι' αυτό και γελάει όμως και το κάθε παρδαλό κατσίκι τώρα. Και τι έγινε, το αποτέλεσμα ποιο είναι. Εντάξει. Πάλι με τη συμμετοχή. Στεναχωρέθηκαν μήπως. Πάλι και δεν κοιμούνται το βράδυ. Εκεί έγινε το δημοψήφισμα, είχε πολύ μπερδεμένο ερώτημα. Γι' αυτό και σου είχα πει και τότε είχα πάρθει εγώ, ήμουν εναντίον του δημοψηφίσματος. Παράδειγμα λέω, τα δημοψήφισματα δεν είναι πάντα, πρέπει να έχουν σαφή ερωτήματα. Και καταρχήν και δεύτερον. Λοιπόν, να μην πλατιάζουμε τώρα, εκλογές νόδια. Το ανέφερες όμως. Στο δημοψήφισμα έγινε κακός, διότι δεν μπορεί να γίνονται για. Δημοσιονομικά θέματα, δημοψηφίσματα απογορεύονται από το Σύνταγμα καταρχήν, έτσι. Το θέλουμε, αλλά μνημόνια δεν θέλουμε. Ο κόσμος, ο καθένας για δικό του λόγο, έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και στους πολιτικούς δυστυχώς. Εγώ θέλω να πω. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, ειλικρινά.
Όμως κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Θα συμφωνήσεις όμως μαζί μου, ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι έτσι όπως το λες, αλλά θα συμφωνήσεις και εσύ και πρέπει όλοι μας να τονίσουμε ότι η αποχή από τις διαδικασίες είναι λάθος. Τεράστιο λάθος. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται εκλογές όπως γίνονται στην Αμερική και ένα 30% να αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει. 13% στην Μεγάλη Βρετανία. Διότι δεν θα δω... 13% στην Μεγάλη Βρετανία. Ορίστε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ξαναβάζω το ερώτημα... Αλλά όλοι έχουν την ευθύνη. Ξαναβάζω το ερώτημα, ακόμα και στις εθνικές εκλογές ή ακόμα και στις εκλογές των ΝΟΔΕ, φανταστείτε να πήγαινε ο κόσμος και να ψήφιζε λευκό. Θα ήταν ένα γερό ταρακούνημα, ένα γερό χαστούκι στο σύστημα, ότι κύριοι, πώς λέγαμε, στη και... λαϊκά, σπάστε τα και ξαναρίχτε τα. Και 12 ευρώ ήθελαν και ο τρόπος που ήθελαν τα 12 ευρώ ήταν περίπλοκος, ειδικά εγώ για μεγαλύτερους ανθρώπους. Δεν τα έχω με τα 12 ευρώ. Αν δεχτούμε ότι τα κόμματα είναι οι πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, δεν είναι κακό το να δώσεις 5-10 ευρώ για να ένα κόμμα να μπορεί να συντηρηθεί, να έχει τα γραφεία του, να έχει τα τηλεφωνά του. Δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό είναι και, και ο τρόπος που τα ζητούσαν. Άντε τώρα από το χωριό κάποιος να βγάλει κάρτα, να πάει να τα πληρώσει μέσα ναι, στη γάρτα. Ναι, όταν τα ζητάς μαζεμένα και τα λοιπά, ναι, σε 12 ευρώ τώρα έλα για να ψηφίσεις, φέρ τα 12. Είναι λίγο ζόρι αυτή την εποχή και τα 2 ευρώ είναι ζόρι, όχι τα 12. Να πάμε και στο τελευταίο. Όμως τη συμμετοχή, εγώ θέλω να επιμένω και το λέω και στα παιδιά μου και το λέω και σε όλο τον κόσμο, με το να μην πηγαίνεις ακριβώς αυτό εξυπηρετείς, το να σε κυβερνάν οι ελάχιστοι και να έχουμε κατεπίφαση δημοκρατία. Συμμετέχουμε και ψηφίζουμε λευκό, ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όχι έτσι, συμμετέχουμε όμως στη διαδικασία. Παρακαλώ. Και εμείς συμμετείχαμε στο Ρούπερ. Και καλά κάναμε. Και τηλεόραση επιλογές. Και πάρα πολλοί σεραίοι και αναβιωτές και εθελοντές και όλος ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Και άλλες τηλεοράσεις συμμετείχαμε μόνο εμείς. Εμείς μιλάμε για μας. Σίγουρα είχε πολλές τηλεοράσεις. Είχε ΕΡΤ, είχε ΑΛΦΑ, είχε ΣΚΑΙ, είχε τοπικά, είχε περιφερειακά, είχε πάρα πολύ. Ελπίζω ότι πάρα πολλά μέσα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Να δει σοβαρότερα αυτή την υπόθεση. Χιλιάδες κόσμο δεν χωρούσαν να χρηματοδοτήσει. Όχι με λεφτά κατά ανάγκη, γιατί όπου υπάρχουν λεφτά αρχίζω και ανησυχώ εγώ, έτσι που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά με εμπράγματους τρόπους μια τέτοια εκδήλωση, δηλαδή δηλαδή με ανθρώπινο δυναμικό του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, όλων, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να εμπλακούν στο ναυτικό τώρα στο Ρούπελ, τη δουλειά έχει, αλλά λέω, έτσι όλοι τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή στον εθελοντισμό, στον κόσμο και όπου απαιτείται εξοπλισμός, έτσι να υπάρχει. Και να λέγεται ολόκληρη η ιστορία. Γιατί πάντοτε θα λέμε ότι είδατε σε ένα κομμάτι κάποια στιγμή εδώ έξω ο συνταγματάρχης, ποιος ήταν ο επικεφαλής, τι ήτανε, δέχεται ένα τηλεφώνημα που του λέει το Γενικό Αρχηγείο παραδώστε τα οχυρά διότι οι Γερμανοί βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Καλά είναι να πούμε στην ιστορία και στα παιδιά από τα δημοτικά να τους μάθουμε πώς βρέθηκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, από πού πέρασαν και πώς πέρασαν. Διότι δεν ήταν όλοι οι ήρωες σαν τον Ίτσιο και τον Δημήτριο, ήταν σαν τους ηρωικούς αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά έτσι, όλη την ανθρωπότητα την καθήλωσαν με τον ηρωισμό τους και την παλικαριά τους, όπως λίγο πριν με τους Ιταλούς, τους οποίους αν δεν παρενέβαινε ο Χίτλερ, θα τους είχαμε πετάξει στην Αδριατική, δεν ξέρω πού θα τους πηγαίναμε, στη Ρώμη θα φτάναμε, δεν ξέρω πού θα φτάναμε. Και πρέπει να πούμε, αυτό που δεν αναγνωρίζει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα, ότι χάρη σε αυτούς μπορεί να, στο τέλος να κατελήφθηκαν τα όχυρα, έτσι. Ο Χίτλερ έχασε ένας από τους βασικούς του λόγους που έχασε τελικά τον πόλεμο, ο ένας ο βασικός ήταν που μπήκε η Αμερική βεβαίως, αλλά ο άλλος ήταν, διότι ακόμα και με την Αμερική θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, εάν δεν έχανε τις 55 ολόκληρες ημέρες για να καταλάβει την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο ρωσικός χειμώνας. Φαντάζομαι συμφωνείς με αυτή την άποψη. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι. Τον πρόλαβε ο ρωσικός χειμώνας και ο ρωσικός χειμώνας είναι ανίκητος. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει κανένας και εκεί η 5η ή 6η στρατιά, δεν θυμάμαι ποια ήταν, ξεκληρίστηκε όχι τόσο από τους Σοβιετικούς, όσο κυρίως από το ρωσικό χειμώνα. Κόλλησαν τα άρματα στις λάσπες, στα πάντα, στην παγωνιά και πεθάνανε εκεί πέρα. Εδώ είναι το τηλεφώνημα που έλεγα
που δέχεται, γιατί παρακολούθησα και εγώ από, από τα εκτενή αποσπάσματα που είχαμε εμείς. Θα λέγω ότι βιντεοσκοπήσαμε και όλη την εκδήλωση. Και προκαλέσαμε ακόμα και το θαυμασμό των ίδιων των Γερμανών που παρουσίασαν όπλα. Έτσι, βέβαια, παρόλα αυτά εκτέλεσαν τον Νίτσιο και τους άλλους εκεί. Εδώ είναι του Ρούπελ, είναι και του Στίμπι. Άλλο είναι ένα έγκλημα εκεί, διότι οι αιχμάλια δεν εκτελούνται. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Έγκλημα πολέμου. Αυτά όμως να τα μαθαίνουμε στα σχολεία, να τα συζητάμε με τα παιδιά μας στο σπίτι. Νομίζω ότι και πολύ καλά έκανε ο γιος σου, ήταν από τους εθελοντές εκεί πέρα. Έτσι, όταν βιώνουν τέτοια πράγματα τα παιδιά, μπράβο στον Χρήστο, στον Παναγιώτη. Και στον Χρήστο, καλά το είπατε, στον Χρήστο Μωραΐτη, ο οποίος ήταν ο αφηγητής και το είπε πολύ ξεκάθαρα και σε δηλώσει ότι συμμετείχε εθελοντικά για τα παιδιά. Έτσι. Για τα παιδιά τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και πρέπει να μαθαίνουν την ιστορία και να τη βιώνουν έστω και μέσα από αυτά τα βιωματικά. Ο Παναγιώτης Μασλαρινός, μόλις τον είδαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βιώνουν και κατανοούν και αν μη τι άλλο, θα ανατρέξουν και μόνοι τους, γιατί δεν μπορούμε να τους τα δώσουμε όλα εμείς έτοιμα, να ανατρέξουν, να διαβάσουν, να μάθουν, να πληροφορηθούν όλα όσα έγιναν σε αυτόν τον δυστυχισμένο τόπο που μόνο αίμα και καταστροφές έχει γνωρίσει. Να τους ο Χρήστος με τον Κονάκη το εκεί και πραγματικά το έκανε για αυτά τα παιδιά. Για αυτά τα παιδιά. Έτσι. Και επειδή παρακολούθησα όλη την διαδικασία από πολύ νωρίς με τις πρόβες και όλα αυτά, οφείλω να συγχαρώ και τους διοργανωτές, όλους αυτούς που είναι πλάξαν, οι οποίοι είναι εθελοντές. Να συγχαρώ όμως και τα παιδιά που υπηρετούν και τους στρατιώτες, οι οποίοι έτυχε να τους δω να υποδέχονται και επισκέπτες, πέρα από όλους αυτούς τους αναβιωτές, ήταν ευγενέστατα, ήταν το χαμόγελο, ήταν έτοιμα να εξυπηρετήσουν, να γίνουν χαλοί πραγματικά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αξίζουν συγχαρητήρια πάντως σε όλους. Και στους ξένους να τους ευχαριστήσουμε, οι οποίοι ήρθαν να πλαισιώσουν οι αναβιωτές. Αυτό ήθελα να πω, Θανάση. Από χώρες και βλέπουμε ότι έστω και αυτά τα γεγονότα δημιουργούν φιλίες. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, να διευρύνουμε αυτή την εκδήλωση, να τη δώσουμε παγκόσμια διάσταση, πανευρωπαϊκή διάσταση και να έρχονται και να την παρακολουθούν ή και να στέλνουμε όλα αυτά τα βίντεο με διαθεσμένο με μια ανάλυση, μια εκφώνηση δηλαδή να έχουν μέσα που να λένε όλο το ιστορικό και να στέλνονται σε όλο τον κόσμο αυτή η ιστορία. Να καταλαβαίνει δηλαδή ο κόσμος αυτή που όταν βγήκε το Der Spiegel και μας λέει τεμπέληδες, άχρηστους και διάφορα άλλα, έτσι, ότι δεν είναι έτσι. Ότι αυτός ο λαός έχει πληρώσει πολλά για να είναι σήμερα η Ευρώπη ελεύθερη και να έχει ξανά δυστυχώς τη γερμανική μπότα από πάνω από το κεφάλι της και ο δικός μας ο λαός, αλλά και η Ευρώπη ολόκληρη. Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε να μην χρειαστούν άλλα ρούπελ, διότι ο ελληνικός λαός νομίζω ότι είναι έτοιμος να το κάνει ξανά, αν χρειαστεί. Με κάποια μορφή δυστυχώς θα τα χρειαστούμε. Δυστυχώς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για τους σχολιασμούς και για την συνομιλία αυτή. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αυτές, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, καληνύχτα σας. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP, κάθετος διαδρομές, και δείτε τις ιστορίες τους.